Θείος ως τη συμφωνία, την οικείωσήν τη συγγενείας, διαγώνων ιερών ελαμπρίνατε, Θεό μακάριστε ανίκητε, συν το φωτίο, φωτός το θεραποντί. Αλετήσας θε τον αφεσίν, της μελκούσιν ημών την θείαν τη δωδεκάτη του μηνός Αυγούστου, φωτίου και ανική του των μαρτύρων, κάστορος και Παλάμονο των οσίων, παμφύλου και καπίτονος των μαρτύρων, Σεργίου και Στεφάνου των Οσίων, Αλεξάνδρου Επισκόπου Κομάνων. Οι Άγιοι Μάρτυρες Φώτιος και Ανίκητος Ο Φώτιος ή το Ανιψιός του Ανικήτου κατάγονταν και οι δύο από την οικομίδια της Μικράς Ασίας. Όταν ο Διοκλητιανός θέλησε να κινήσει διωγμό κατά των χριστιανών, μίλησε μπροστά στην σύγκλιτο με τους πιο υβριστικούς λόγους κατά των χριστιανών. Εκεί ήτο παρόν και ο Ανίκητος, ο οποίος όταν άκουσε τα λόγια αυτά του βασιλιά, όχι μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά σηκώθηκε με θάρρος δηλώνοντας ότι είναι χριστιανός και ο ίδιος. Και τότε είπε στον Διοκλητιανό, Πλανά σε βασιλέα, αν νομίζεις ότι με τα μέτρα σου κατά των χριστιανών θα πετύχεις τους ασεβείς σκοπούς σου, μάθε ότι οι χριστιανοί αποτελούν σήμερα την πιο υγιέστερη μερίδα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και θα ήταν ανόητοι και ανέστητοι αν πίστευαν στα είδωλά σου». Γι' αυτό όποια μέτρα κι αν πάρεις εναντίον τους, στο τέλος ζημιωμένος θα είσαι εσύ, ενώ αυτοί ένδοξοι μάρτυρες. Ο ασεβής διοκλητιανός τότε, προσβεβλημένος από την παρατήρηση του ανικίτου, διέταξε και τον έριξαν τροφή σε ένα τρομερό λιοντάρι. Αλλά το λιοντάρι σταμάτησε την άγρια ορμή του και ημέρεψε σαν πρόβατο. Τότε έγινε μεγάλο σεισμός και συνετρίβησαν πολλά ειδωλολατρικά αγάλματα. Κατόπιν τον έβαλαν σε τροχό με αναμένη φωτιά από κάτω. Αλλό του θαύματος, ο τροχός σταμάτησε και η φωτιά έσβησε. Τότε έτρεξε και τον αγκάλιασε ο ανιψιός του ο Φώτιος. Μόλις είδαν τον Φώτιο οι ειδωλολάτρες, έδεσαν και τους δύο μέσα στο λεγόμενο λουτρό του Αντωνίου και αφού υπερθέρμαναν το νερό, παρέδωσαν και οι δύο ένδοξα το πνεύμα τους στα χέρια του Θεού.